Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω στο στούντιο εδώ, στον Περισσό, τον αγαπητό δημοσιογράφο, συνάδελφο, τον κύριο Κώστα Κόλμερ, ο οποίο αθρογραφεί βέβαια τακτικά στην εφημερίδα Εστία. Κύριε Κόλμερ, καλώ ήρθατε. Καλή σεζόν, καλό από καλό καιρό. Τώρα έχουμε βρει διάφορου τίτλου αντί για καλό χειμώνα, εντάξει. Κανεί δεν θέλει να το Καλό φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο, νομίζω. Γιατί το φθινόπωρο καταρχά ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και όχι 30 Αυγούστου που έχουμε μάθει εμεί οι Έλληνε 1 Ιουνίου με 30 Αυγούστου. 31 Αυγούστου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα διεθνή. Με αφορμή και το, τα στοιχεία που θα δώσει σήμερα η ΦΕΔ για τον πληθωρισμό, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, αν εκτιμάται τελικά ότι ο Πάουελ θα κάνει την κίνηση για πρώτη φορά μετά το Μάρτιο του 2022 που ξεκίνησε αυτό ο ανωδικό γύρο των επιτοκίων του δολαρίου, να μειώσει το επιτόκιο, αν και η εικόνα παραμένει θολή στην Αμερική εν και των Αμερικανικών εκλογών τη 5η Νοεμβρίου. Δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω τη στάση του Πάουελ, αλλά πρόκειται περί πολύ σοβαρού ανθρώπου. Ναι. Και η όλη προσπάθεια είναι να βοηθηθεί η Αμερικανική οικονομία να μην μπει στην ύφεση. Είναι αυτό το soft landing το οποίο ναι. συζητούν στην Αμερική. Ε, έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα μειωθούν τα επιτόκια και ίσως να υπάρξει και μια δεύτερη μείωση, δηλαδή συνολικά να πέσει το, το επιτόκιο στην Αμερική στο, κατά 0,50 mm -hmm. μέχρι τέλος του έτους. Βεβαίως τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον πληθωρισμό. Ναι. Ο πληθωρισμός στην Αμερική έχει χαλιναγωγηθεί αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις εγγυήσει των τραπεζών. Υπάρχει δηλαδή μια απορία το πού θα οδηγηθούν οι τράπεζες στο τέλος. Και τα mortgage επίσης είναι Δημιουργούν προβλήματα εξυπηρετήσεως των mm -hmm. υποθήκων. Ε, όλα αυτά είναι ένα ε, συνονθήλευμα ε, οικονομικών εξελίξεων που εξαρτώνται όχι τόσο από τις εξωτερικές εξελίξεις, τι του πετρελαίου, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται με την Ουκρανία, όσο από το εκλογικό κλίμα. Mm -hmm. Εκεί πραγματικός επί καθημερινής βάσης, ο... Ο Αμερικανό ψηφοφόρο βομβαρδίζεται. Τη μία ημέρα ανεβαίνει ο Τραμπ, την άλλη ημέρα ανεβαίνει ο Χάρη ναι. και ούτω κάθεξή. Μέχρι τις εκλογές δεν θα έχουμε εξελίξεις. Μετά θα εξαρτηθεί από την πολιτική που θα ακολουθήσει ο μέλλον πρόεδρος. Εάν βγει ο Τραμπ, έχω την εντύπωση ότι θα ανέβει το δολάριο mm. και θα δημιουργηθεί μία... Αισιοδοξία επιχειρηματική. Αν ανέβει η Χάρη, επειδή θα βάλει φόρου και ιδίω ε, ε, στα υψηλά εισοδήματα, θα δημιουργηθεί μεγάλη πίεση. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ναι, ναι. Μην δώσετε μεγάλη σημασία Όχι, σε, μα, σε αυτά που λέω. Θέλω, μα, λίμον. Είναι, είναι αυτά τίμη. που διαβάζω και εγώ. Ναι, σωστά. Πάμε στα δικά μα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανέρχεται μετά τι διακοπέ του Αυγούστου στι 13 Σεπτεμβρίου. Θα ανακοινώσει την απόφασή τη ε, για το θέμα του επιτοκίου του ευρώ. Αν βλέπετε τη δεύτερη μείωση με στη χρονιά από, ε, από του κεντρικού τραπεζέ τη Φραγκφούρτη, Τα πάντα εξαρτώνται από την οικονομία τη ναι. Γερμανία. Ναι. Η Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. Ναι. Βλέπετε ότι η άκρα δεξιά ανέρχεται, ιδίω στην Θουρυγκία. Σας θυμίζω ότι από εκεί ξεκίνησε και ο Χίτλερ. Ναι. Λοιπόν, εάν, εάν τα πράγματα στην Γερμανία σκουρίνουν και η οικονομία οδηγηθεί σε ύφεση, τότε θα έχουμε μείωση των επιτοκίων. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά εάν κατορθώσουν πάλι να ισορροπήσουν την οικονομία με τις εξαγωγές τους, μπορεί να δείτε... Τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζη στα σημερινά επιτόκια και μέχρι τέλο του έτου ίσω 0,25%. Ναι. Πάντω οι Γερμανοί κατάφεραν τον πληθωρισμό και τον έριξαν κάτω από το 10% ε, ε, με τη συστηματική αποφυγή κατανάλωση. Που είναι σαφό, είναι προτεστάντε και είναι. Μα, κοιτάξτε, οι Γερμανοί είναι υπεύθυνοι πολίτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ναι. το βλέπετε αυτό και στι εκλογέ. Εκεί που χωλαίνει είναι το σύστημα, mm. διότι βγάζουν έναν καγκελάριο ο οποίο. Δεν μπορεί να απομακρυνθεί αν δεν βρεθεί καινούριο. Και εκεί εμπλέκονται. Στέρεψαν και αυτοί δηλαδή από ναι, κάποια ναι. πολιτικά πρόσωπα να μπορούν να ηγηθούν. Ακριβώ, ακριβώ. Εκεί του μοιάζουμε λίγο. Πώ βλέπετε τώρα τα πρώτα βήματα του κύριου Στάρμερ, του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού, Έχει μπλέξει σε. Κοιτάξτε, ο κύριος, ο κύριος Στάρμερ ξεκίνησε με μεγάλε φιλοδοξίε mm. και τώρα αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Η κατάσταση στη Βρετανία δεν είναι ευχάριστη. Mm. Κυρίως διότι υπάρχει κοινωνική διάσταση. Mm. Η δεξιά πλέον έχει ξεσηκωθεί. Οι μετα... λαθρομετανάστες και μετανάστες σε μερικά περιοχές είναι πλειοψηφία. Δηλαδή αυτό που ξέραμε ως Αγγλία και Μεγάλη Βρετανία έχει πάψει να υφίσταται. Τώρα τι θα κάνει ο Στάρμερ. Εάν αρχίσει και αυτό στην ιστορία της επιβολής φόρων, έχω την εντύπωση ότι θα οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση. Mm. Εάν παραμείνει εδώ που βρίσκεται, και βοηθήσει λίγο το μεταναστευτικό και το πολιτικό, πώς αυστηροποιώντα τους κανόνες πολιτογραφήσεως και τα λοιπά, τότε έχω την εντύπωση ότι θα πάει καλά, διότι φαίνεται σοβαρός άνθρωπος. Ναι, ναι, σωστά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε καταρχάς αυτή την άτυπη κόντρα των τελευταίων ημερών της κυβέρνησης με το ΚΕΠΕ που είναι ο επικεφαλή κ. Λιαργόβα, για το αν τελικά έχουμε χαμηλότερο μισθό από τη Βουλγαρία. Το ότι πλακώνονται σε μια χώρα για το χαμηλότερο, ποιο είναι ο τελευταίο, με ξεπερνά. Που θα έπρεπε λογικά να λε. τον ψηλό να κοιτάμε και αυτό που είναι πρώτο για να φτάσει. Πάτε και νομίζω και στη ζωή μα αυτό κοιτάμε. Δεν κοιτάμε ποιο είναι ο τελευταίο, ποιο είναι ο πρώτο, κύριε Κόλμερ. Δηλαδή, μισθή Βουλγαρία με κόστο ζωή Σουηδία. Αυτό το γνωστό που λέμε, α πούμε, στις, στην καθημερινότητα όταν συζητάμε μεταξύ μα. Να ξεπεράσουμε λίγο αυτή την ιστορία του ποιο είναι ο χαμηλότερο μισθός ναι. και πώς πόσο αντισταθμίστηκε με τι αυξήσει που εδόθησαν το τελευταίος ναι. Και να δούμε τι κοινωνικέ επιπτώσει τη σημερινή οικονομική καταστάσεω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η οικονομία μας δεν πάει καλά. Και φοβούμε και εύχομαι να βγω ψεύτη ότι εφέτο θα έχουμε μείωση του εθνικού εισοδήματο. Ναι. Παρά τον τουρισμό. Διότι σε όλου του άλλου τομεί οπισθοχωρούμε. Και οπισθοχωρούμε διότι το κόστο τη διαβιώσεω στην Ελλάδα έχει ανέλθει σε απαράδεκτα επίπεδα. Έχει, έχει αφηνιάσει η οι λιανικοί και οι υπηρεσίες. Αυτό γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας. Διότι βγαίνει η τηλεόραση και λέει ότι έχουμε πληθωρισμό. Μάλιστα. Και ο, πα, ο, πάσα ένα δικαιολογείται ακόμη και στην προσφυλή μου πατρίδα Ήδρα. Οι μουλαράδε που ναι. έχουν ένα μουλάρι και σανό ισχυρίζονται και έχουν αυξήσει βεβαίω τα κόμιστρα σε ναι, υπερβολικά ναι, ναι. επίπεδα. Ότι αφού το λέει η τηλεόραση το έχουμε πληθωρισμό, γιατί εμεί να μην αυξήσουμε τις τιμέ. Ναι. Το ίδιο και οι θαλάσσιοι ταξιτζίδε και ούτω καθεξή. σωστά. Έχει αρχι... Υπάρχει μια ψυχολογία πληθωριστική, Έτσι. την οποία την εκμεταλλεύονται. Έλεγχος δεν υπάρχει. Τα καρτέλ κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Σωστά. Και οπωσδήποτε ο πληθωρισμός τροφοδοτείται και από την επιδοματική πολιτική ορισμένων τομέων της οικονομίας, όπου πέφτουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί δικαίων και αντίκων και αυτοί βεβαίως σύρουν τον χορό των αγορών και των πωλήσεων. Όμως... Όπως θα δείτε και από τα πρόσφατα στοιχεία του τζίρου των εκπτώσεων, ναι, ναι. η κατανάλωση έχει μειωθεί. Ναι. Και έχει μειωθεί διότι δεν έχει πλέον περιθώρια ο μέσος Έλλην να αγοράσει οτιδήποτε. Έτσι. Και αυτό δηλαδή το... υπάρχουν εναλλακτικέ δαπάνε και το σούπερ μάρκετ, και αν έχει μικρά το, παιδιά. όταν το ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται και σου ζητάει 250 ευρώ. Σε μια μέση οικογένεια. Και τώρα σα διακόπτω, έρχονται και, και λόγω air conditioning του Σεπτεμβρίου λογαριασμοί, οι οποίοι είναι. Και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι έχουμε ναι. προβλήματα. Και από την άλλη μεριά σε κοροϊδεύει το κράτο δίνοντά σου 2 ευρώ επιστροφή. Ε, όλα αυτά δημιουργούν μια ψυχολογία άσκημη που το βλέπετε στην πτώση των αποταμιεύσεων. Για ναι. πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο είχαμε καθαρή αρνη, αρνητικό μέγεθο ε, Κατα... καταθέσεων. Ναι, ναι, ναι. Α... Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα και η αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Δηλαδή και στον πιστοτικό τομέα φέρνει αυτό. Δεν πάνε να ζητήσουν δάνεια κανέναν. Αφενό. Αφετέρου, δεν υπάρχουν μεγάλε επενδύσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν οριακέ και περιθωριακέ επενδύσει. Ε, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα που τελικώ θα καταλήξει, και εύχομαι να κάνω λάθο, σε μείωση του εθνικού προϊόντο επέδο. Όχι 1,9% που λέει το ΚΕΠ. Ναι, ναι, που πέσαμε και κάτω από το 2%. Ναι, που ναι. ήταν η αρχική εκτίμηση του Φοβούμε, φοβούμε ότι θα έχουμε πτώση του εθνικού προϊόντο. Και αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ δυσάρεστη εντύπωση για την κυβέρνηση. Σας Σα θυμίζει 2009, γιατί έχουμε ήδη και στο ισοζύγιο τριχουσό των αλλαγών θέμα. Οι Άλλο θέμα, αυτό. Άλλο θέμα Πατώνουνε ναι. που. Ναι, ναι. Τώρα και θυμί... ο τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το εθνικό προϊόν είναι κάπω κομικός. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται η αύξηση των αυτο... πωλήσεων αυτοκινήτων προϊόν και να αυξάνει το εθνικό προϊόν εξαιτία τη πολύ Μπορεί στατιστικό να εμφανίζεται έτσι και ενοιολογικό να εμφανίζεται. Θέλω αλλά... να κάνω μια παρένθεση αυτό αφορά κυρίω τι εταιρείε leasing, οι οποίε αγοράζουν, ναι, αυτοί ναι. αγοράζουν τα αυτοκίνητα ναι, για το στόλο ναι, του, όχι ναι. ο μέσο πολίτη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η οικονομία έχει καθίσει. Και έχει καθίσει γιατί το επιτελικό κράτο σε κάθε περίπτωση έχει αποτύχει. Πρέπει να επανέλθουμε στο κοινοβουλευτικό κράτος και όχι στο επιτελικό. Δηλαδή να υπάρχει συγγένεια μεταξύ της πλειοψηφία στη Βουλή και της κυβερνήσεως. Δηλαδή, οι βουλευτές να γίνονται υπουργοί και όχι Η εξοκοινοβουλευτικοί. Και ο πρώτος τυχόν φίλος του, του Πρωθυπουργού. Δηλαδή το Πρωθυπουργικό κράτο έχει κατά τη γνώμη μου αποτύχει, διότι ένα άνθρωπο δεν μπορεί Έτσι. όχι να προλάβει τι εξελίξει. Τύπου μόλι του περιβάλλοντο, ε, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει και του 64 υπουργού που έχει. Αυτό που λέτε, ναι. Άρα... 64 τηλέφωνα να πάρει μέσα στην ημέρα. Είναι έχει φύγει ημέρα. Είναι και να σου πούνε 64 προβλήματα. Δηλαδή έχει λαγίσει, όπω λέμε. Τώρα, επανερχόμενο σε αυτό το θεώρημα που είπατε τη ε, διαφωνία του ΚΕΠΕ με τον κύριο ναι. Σκέρτσο εμένα με αφήνει αδιάφορο αν ναι. είμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο από τη Βουλγαρία ή όχι. Άλλα πράγματα με ανησυχούν είδατε ότι στις εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, Δοκίμων και Ικάρων, τις θέσεις. κενές θέσεις. Οι κενές ήταν 460. Ναι. Δηλαδή, είναι στο, οι προσλήψεις πλέον είναι στο 1 τρίτον, γιατί και αυτοί οι δίθεν επιτυχόντες θα περάσουν από ιατρική εξέταση και οπωσδήποτε ναι. μερικοί από αυτούς θα Και συνήθω είδους αποχωρούν μέσα στο πρώτο έτος, περισσότεροι φεύγουν. Γιατί, γιατί που... φεύγουν, διότι ο μισθός του ναι. Ανθιμπόλο αγού είναι 1000 ευρώ. Ναι. Πώς θα πληρώσει το ενίκιο σε μια περιοχή ακριτική, η νησιωτική, όπω η ΚΟ, έτσι. όπου θα τους ζητήσουν 500 ευρώ μόνο για το εννοή. Και κάθε τρία χρόνια που έχουν γενικά οι στρατιώτε. Λοιπόν, εξωματική... Καταλαβαίνετε ότι κοινωνικό πλέον έχει αλλάξει η μορφή έτσι. Της, της οικονομίας. Είδατε για δάσκαλο που δεν λέει ότι είναι δάσκαλος για να μπορέσει να πετύχει χαμηλότερο ενοίκη και κοιμάται στο αυτοκίνητο στην παραλία. Αν είναι δυνατό. Δεν, το, δεν βρίσκει Ή ο ανθιπολοχαγός γίνεται ντελιβεράς μετά την... Ναι, ε, 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 αφού φύγει από το στρατόπεδο. Αφού φύγει από το στρατόπεδο παίρνει ένα, ναι. ένα μηχανάκι και μοιράζει πίτσες. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι νοσηρά φαινόμενα. Τι σημασία έχει αν είμαστε πάνω ή κάτω από την Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει άλλα προβλήματα προβληματα και εν πάση περιπτώσει δεν συγκρινόμεθα. Εμεί είμαστε μια ανοιχτή οικονομία, η Βουλγαρία είναι μια περιοχή. Εσεί βλέπετε δηλαδή μεγάλα σημάδια κόπου τη κυβέρνηση στο δεύτερο τετραετία τώρα και στο πέμπτο έτο διακυβέρνηση. Η τελευταία σφημομέτρηση μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που έδειξε 22%. Δια... Ε, βέβαια λένε ότι ήταν μέσα στον Αύγουστο, δεν έχει επιστρέψει ο κόσμο. δεν έχουν θεωρηθεί ότι είναι Αλλά αν τα λεγόμενα κόμματα του δημοκρατικού τόξου φτάνετε στο 42%. Δηλαδή, το παρόν, η παρούσα βουλή δεν είναι δυνατόν να αναδείξει κυβέρνηση έτσι, ναι, αν, ναι, ναι. αν, οδηγηθούμε. Και μπορείτε να φανταστείτε μια κυβέρνηση τριτοκομ... κο... κομματική, τριτοκομματική κομματική, με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μέσα στην κυβέρνηση, θα χάσει την ταυτότητά τη Νέα Δημοκρατία έτσι όπως βαδίζει. Σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρότατο πολιτικό πρόβλημα και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνον μέσα από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι λύσεις και όχι το τι θα συμβεί εάν τυχόν. Βγάλουμε την κυρία Τάδε πρόεδρο Δημοκρατία ή τον κύριο Τάδε. Έχουμε και αυτό το έμπορο. Το... Ναι, ναι. Δεν μπορεί επίση τα πάντα να ρυθμίζονται από την τι εντύπωση θα δημιουργήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στου συμμάχους μα. Στον εξωτερικό τομέα, νομίζω ο κύριο Γεραπετρίτη έχει αποτύχει απολύτω. Mm -hmm. Δηλαδή, παίρνει πλέον τελείω αρνητικό νούμερο η ελληνική εξωτερική πολιτική. Εκεί πρέπει να γίνουν παρεμβάσει. Ναι. Σοβαρότατε παρεμβάσει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογκάν επίσης όρις, διότι ναι. έχουμε του κόσμου τα όπλα. Και δυστυχώ ερνόμεθα και υποκλεινόμεθα ενώπιον του χαλιφί. λες και εμείς είμαστε εξάρτημά του. Ναι, ναι, ναι. Ε, δηλαδή... Το θέμα τη Κάσου επίσης ήταν πολύ σοβαρό, αυτό το οποίο πέρασε λέει... χωρίς να καταλάβουμε περισσότερη τι ακριβώ Αυτό είναι Κάζο, και... και... δεν είναι Κάζο Πενσάτο που λένε ναι, 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 ναι. Στο, στο Τζάντε που δεν επένδεσαν στο Ιταλικό σκάφος να κάνει τη... Τι... Και δυστυχώς μόνο μία εφημερίδα, η Εστία, το ανέδειξε, ναι, ναι. ενώ δυστυχώς οι άλλες εφημερίδες το υπεβάθμισαν. Ναι. Και. και αυτό είναι ένα πλήγμα για την ελευθεροτυπία του τύπου. Ε, εν άλλης λόγης, νομίζω ότι το, μόλις μπούμε στο φθινόπωρο, κανονικά όπως ναι. λέτε, θα αρχίσει μία γκρίνια. Ναι. Και αποτέλεσμα της γκρίνιας είναι ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Βλέπετε μέχρι εκλογές δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα είναι. Γιατί έχει τρία χρόνια δεν, καθαρό ορίζοντα ναι, ο Πρωθυπουργό. Δεν έχει μπροστά του τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθαρό ορίζοντα. Έχετε δίκιο. Μπορεί ευνηδίω να προκύψουν. Διότι βλέπω ότι και ο Πρωθυπουργό έχει κουραστεί, έχει χάσει το ενδιαφέρον του. Ναι, και... γιατί αυτό, πιστεύετε ότι ό,τι και να κάνει σου λέει δεν μπορεί να μετεξελιχθεί η χώρα, να μεταρρυθμιστεί. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε, συνεχίζεται αυτή η εικόνα τη ατιμορρησία παντού. Δηλαδή, εδώ τόσα γεγονότα αυτό το καλοκαίρι και δεν, κανείς δεν πληρώνει για κάτι, ας πούμε, και δεν υπάρχει ο φταίχτης, δεν, δεν υπάρχει τίποτα. Ας. Θυμάμαι την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαντή. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Ναι. Αλλά ήταν τέτοιο το κύρος, το πολιτικό κύρος του Καραμαλή, ώστε ήμουν στο γραφείο μια φορά του Παπαλιγούρα, όπου χτύπησε το κόκκινο τηλέφωνο. Ναι, και το, μου το τριψίφιο, το τριψίφιο το τριψίφιο που έπρεπε να ο... Και μου έκανε εντύπωση ότι ο Παπαλιγούρα σηκώθηκε από τη θέση του και μίλαγε στο τηλέφωνο όρθιο. Τι λέτε τώρα. Το φαντάζεστε αυτό να γίνεται σήμερα. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κύρος. Αυτό έχει χαθεί, πιστεύετε, λόγω social media. Έχουν όλοι απομυθοποιηθεί, όλοι μαθαίνουν για κάθε μέρα... Μαθαίνει για την προσωπική ζωή του άλλου και τον θεωρούν πλέον σαν όλους. Δεν έχει χαθεί αυτό που λέτε ο σεβασμό. Και έχουν και... γίνει και άλλε ζημιέ τώρα. Αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή είναι ναι. απίστευτα. Είναι απίστευτα. Είναι απαράδεκτα για μια πολιτισμένη και χριστιανική χώρα. Ναι, Εν πάση ναι. περιπτώσει. Δεν θέλω να γίνω καταδικαστικός, ναι, αλλά, αλλά υποπτεύομαι, υποπτεύομαι ότι οι διεργασίες πρέπει να έχουν ξεκινήσει για μια νέα αντιμετώπιση του πολιτικού μας προβλήματος. Δηλαδή η κοινοβουλευτική ομάδα θα ανακτήσει τις δυνάμεις της και θα τις ασκήσει αυτή τη φορά. Ναι. Λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε έτσι οδηγούμεθα στην καταστροφή. Ναι, βέβαια, σωστά. Να κλείσουμε λίγο με την εικόνα τη ακρίβεια γενικά που σαρώνει τα οικογενειακά εισοδήματα. Αν αυτό ο χειμώνα πιστεύετε πραγματικά ο κόσμο. Ε, δεν θα μπορέσει, όχι να τα βγάλει πέρα. Δηλαδή, όλοι, εγώ ακούω σε οποιαδήποτε οικονομική στάθμη βρίσκεται οποιοδήποτε, ο οποίο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, κύριε Κόρμου. Σου λέω, όσο και να δουλέψω, θα έρθει η εφορία να μου τα πάρει. Πλέον, τι κάνει, δηλαδή, σταματά να καταναλώνει, Κόβει από παντού, υπάρχει κάποιο τρόπο. Γιατί ο λογικό πληθωρισμό μόνο έτσι φαντάζομαι τρώει τα ζωτικά όταν δεν υπάρχει ζήτηση. Όταν υπάρχει ζήτηση, οι τιμή θα πηγαίνουν προ τα πάνω. Υπάρχει μια ελπίδα. Ναι. Η ελπίδα είναι ότι εκεί που έχουν φτάσει οι ανατιμήσει, θα αρχίσει ο τζίρο των επιχειρήσεων και των μαγαζιών να πέφτει. Α, μάλιστα. Και αυτό θα εμποδίσει περαιτέρω αυξήσει. ήδη το βλέπουμε σε μερικού τομεί. Ναι. ήδη, α πούμε, οι ταξιτζίδες, οι οποίοι είναι το βαρόμετρο, επειδή έχουν χάσει μεγάλη μέρο τη ε, πελατεία του, ναι. ε, έχουν αρχίσει πλέον να συμμορφώνονται. Έτσι. Δηλαδή, σου βάζουν το. Το ρολόι... Ας, ε... Το POS πρέπει να πληρώσει. Ξέρετε, αν δεν έχει POS, κατεβαίνετε και φεύγετε. Δεν πληρώνετε τίποτα. Βεβαίως. Αυτό λέει λοιπόν, η νομοθεσία. Λοιπόν, λοιπόν, το τι λέει η νομοθεσία και να το δει. τι εφαρμόζεται ναι. είναι μια άδεια. Η σου λέει δεν λέτε. έχω σήμα. Κοιτάτε εσείς στο κινητό σα και λε: Μα εγώ έχω σήμα. Εσύ γιατί δεν έχει σήμα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σε κολλήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι ο πληθωρισμό κουβαλάει την ιδέα του καταστροφή. Mm. Θα σταματήσει κάποια στιγμή. Το θέμα είναι. Τι θα αφήσει όμω Θα αφήσει ζημιέ θα μεγάλε. Και κοινωνικές ζημιές, αυτό που σας ανέφερα, ναι, 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 ναι. ότι ένας υπολογχαγός προσλαμβάνεται με χίλια ευρώ, ναι, ναι, πράγμα, σημαίνει ναι. ότι η ελληνική η εθνική άμυνα δεν είναι στο ύψος της. Σωστά. Όταν λείπουν 460 στελέχη από τους νέους αξιωματικούς, το πράγμα είναι πλέον ανησυχητικό. Δεν είναι ο πληθωρισμός το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις του. Και αυτές πρέπει να είναι πολύ μεγάλες. Σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και για τη σημερινή σας παρουσία. Θα τα πούμε πάλι τον Οκτώβριο και θα έχουμε φαντάζομαι περισσότερα στοιχεία να πούμε. Καλή συνέχεια και να είστε καλά, κύριε Κολέκ. Ευχαριστώ, κύριε Ντόκα.